εταιριών, την εκποίηση κερδοφόρων οργανισμών κοινής ωφέλειας, την εκχώρηση παράδοση αεροδρομίων και λιμανιών, τις απολύσεις εργαζομένων, την ακρίβεια, τη διάλυση του κατασκευαστικού τομέα, την αποδιοργάνωση της εκπαίδευσης και της υγειονομικής φροντίδας, την αποδυνάμωση της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας και τη διάλυση της δημόσιας διοίκησης. Και όμως, με όλα αυτά διατείνονται οι κυβερνώντες ότι η χώρα μας ανάκτησε την εμπιστοσύνη των δανειστών μας και ότι σύντομα αυτοί θα τρέξουν να επενδύσουν σε μια ερειπωμένη χώρα, γιατί ερείπια έχει δημιουργήσει η εφαρμοζόμενη πολιτική. Ανακτήθηκε η εμπιστοσύνη των ξένων έναντι του ελληνικού κράτους, αλλά ταυτόχρονα το κράτος δείχνει πόσο αναξιόπιστο είναι, παραδείγματος χάρη, απέναντι στους μικροεπενδυτές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι μόνο. Διατείνονται ότι με το σημερινό πολυνομοσχέδιο λαμβάνονται μέτρα στήριξης και ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Και αναρωτιέμαι, αυτό θα γίνει ισοπεδώνοντας τα πάντα? Θα γίνει προσφέροντας γη και ίδωρ σε αυτούς που ρήμαξαν τον τόπο, σε αυτούς που καραδοκούν για να καταλυστέψουν ό,τι έχει απομείνει, παραλίες, δάση, προστατευόμενες περιοχές, ορυχεία? Αυτό θα γίνει διευκολύνοντας τις εισαγωγές τσιμέντου και ασφάλτου? Θα γίνει ισοπεδώνοντας την εγχώρια παραγωγή? Θα γίνει παίρνοντας και άλλα μέτρα για να εξασφαλίσετε στους επερχόμενους και ουδέποτε εμφανιζόμενους επενδυτές φτηνό εργατικό δυναμικό, αυξάνοντας την κερδοφορία του κεφαλαίου και δημιουργώντας τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα των γραφείων ενοικιάσεως εργαζομένων? Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, εκφράζοντας τη θλίψη μου για τη διαδικασία με την οποία ήρθε στη Βουλή τούτο το πολυνομοσχέδιο. Εκφυλίστηκε για άλλη μια φορά η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και θλίβομαι βεβαίως για την εικόνα που έχει η αίθουσα αυτή τη στιγμή. Κοιτάτε τι γίνεται αριστερά μου. Έχω όμως εμπιστοσύνη στην νοημοσύνη αυτών που μας ακούουν. Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Κύριοι της κυβέρνησης, πλανάστε ηχτρά εάν πιστεύετε ότι μοιράζοντας χάντρες και καθρεφτάκια από το αμφιλεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεγελάσετε το λαό. Πλανάστε αν πιστεύετε ότι με το παρόν νομοσχέδιο θα αντιμετωπιστεί η βαθιά και η παρατεταμένη ύφεση, η σημαντική συρρήκνωση των εισοδημάτων και η πρωτόγνωρη αύξηση της ανεργίας. Στις 25 Μαΐου θα πάρετε την απάντηση.